Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε ξανά στην παρέα μας. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και όπως σας προαναγγείλαμε έχουμε έναν πολύ ιδιαίτερο άνθρωπο κοντά μας και για να πω την αλήθεια, έναν άνθρωπο ο οποίος εκπροσωπεί μια πολύ ιδιαίτερη ομάδα. Με όμορφες δράσεις λοιπόν. Κοντά μας και θα πούμε καλό μεσημέρι στον κύριο Μάρκο Φραγκουλόπουλο, αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της ασφαλιστικής εταιρείας Interamerican. Καλώς ήρθατε αρχικά. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μας που είστε εδώ. Και για μένα. Είναι μεγάλη μας χαρά όμως, γιατί καλούμαστε να επικοινωνήσουμε και να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ και εκπαιδευτικούς και γονείς, για τα μικρά παιδιά, τα νέα παιδιά ουσιαστικά, που είναι οι μελλοντικοί πολίτες, πώς διαμορφώνουν από πολύ μικρή ηλικία μία έτσι νοοτροπία γύρω από βασικές έννοιες της οικονομίας, που ίσως κάποιος ακούγοντάς τας μέχρι και τώρα ενήλικας, λίγο να είναι διστακτικός και να μην γνωρίζει. Με δύο βιβλία λοιπόν, τα οποία δωρεάν διανέμονται και διατίθενται σε σχολεία και σε μαθητές, μαθαίνουμε αποταμίευση, μαθαίνουμε έτσι βασικούς όρους της οικονομίας. Ακριβώς. Είναι μια πρωτοβουλία της Interamerican σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και τον καθηγητή κύριο Φιλίπα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, όπου προσπαθούμε μέσα από αυτές τις εκδόσεις και τις ειδικές δράσεις που κάνουμε, ενημέρωση του κοινού, να περάσουμε αυτές τις βασικές έννοιες που είπατε. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε την ευαισθητοποίηση καταρχήν των γονιών και βεβαίως και των παιδιών, γιατί αυτό απαιτεί και τους δύο να συμμετέχουν σε, σε αυτή τη διάδραση. Και με τα βιβλία αυτά, αγγίζουμε τις μικρές ηλικίες καταρχήν του δημοτικού και τους γονείς, όπως είπα νωρίτερα, όπου προσπαθούμε με το πρώτο βιβλίο να παρουσιάσουμε την αποταμίευση και αυτή την πολύ σημαντική έννοια της αποταμίευσης που πραγματικά πρέπει να διδάσκεται από πολύ πρόωρη ηλικία στα παιδιά μας. Οι αρχές της οικονομίας, όπως λέμε πολλές φορές στο σχολείο, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει όλο αυτό. Και κάθε τέτοια έννοια κρύβει μέσα της πάρα πολλές άλλες σοβαρές άλλες έννοιες. Η αποταμίευση, για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντική έννοια. Ξεκινήσαμε το βιβλίο λοιπόν που αφορά μικρά παιδιά και γονείς για την αποταμίευση και συνεχίσαμε μετά με τον προγραμματισμό για το μέλλον που αφορά περισσότερο τα έσοδα-έξοδα και απευθύνεται σε παιδιά μεγαλύτερη λίγο ηλικία. Να ρωτήσουμε πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα. Όταν ακούμε οικονομικούς όρους και ειδικά τα ακούμε συνέχεια τα τελευταία χρόνια, νομίζω νιώθουμε μικρή μεγάλη μια αποστροφή, δεν καταλαβαίνουμε και έχουμε πλήρη άγνοια. Ή κάνουμε πως καταλαβαίνουμε στις παρέες μας. Έχετε δίκιο. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα και γιατί στοχεύεται σε αυτές τις τρυφερές ηλικίες, στους μαθητές δημοτικού και πώς εμπλέκεται στη συνέχεια ένας καθηγητής οικονομίας με παιδικές ιστορίες και ένα πολύ καλωστημένο και καλογραμμένο παιδικό γραμμύθι. Καταρχήν, ξεκινήσαμε μαζί με τον κύριο Φίλιππα να συζητάμε το θέμα, το πολύ μεγάλο θέμα, που είναι παγκόσμιο θέμα του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το συναντάμε μόνο στη χώρα μας και διεθνώς υπάρχουν προβλήματα στην κατανόηση αυτών των ενιών, των απλών θεωρητικά ενιών που συζητάμε καθημερινώς, αλλά πολλές φορές να καταλαβαίνουμε γιατί συζητάμε. Άρα λοιπόν η ιδέα προήλθε από τη δική του μεριά και σκεφτόμασταν πώς μπορούμε να μειώσουμε αυτό το έλλειμμα γραμματοσύνης χρηματοοικονομικής στον κόσμο. Και από πού πρέπει να ξεκινήσουμε, γιατί κάποια στιγμή ένα ταξίδι ξεκινάει με ένα πρώτο βήμα που από τα σπάργανα. Ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τις νέες γενιές. Αυτούς τους ανθρώπους, τους μελλοντικούς πολίτες που θέλουμε να είναι υπεύθυνοι πραγματικά, να έχουν περισσότερη γνώση και κυρίως να έχουν μια συμπεριφορά τέτοια που να είναι κατάλληλη για να παίρνουν τις κατάλληλες αποφάσεις για τα χρήματά τους και για τα οικονομικά τους και τις οικογένειές τους. Άρα λοιπόν η ιδέα ξεκίνησε από το γενικότερο μεγάλο ζήτημα του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού που παρατηρείται διεθνώς ότι είναι ένα μεγάλο ζήτημα και μάλιστα θα έλεγα εδώ χαρακτηριστικά ότι ο Alan Greenspan, που ήταν ο πρώην τραπεζίτης, ο κεντρικός τραπεζίτης των ΗΠΑ, συνήθισε να λέει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του 21ου αιώνα είναι ο χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός. Και αυτό γιατί συνεχώς γίνεται πιο πολύπλοκα τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, το περιβάλλον πιο απρόβλεπτο, πιο σύνθετο. Η τεχνολογία δίνει μια μεγάλη διάσταση και μια ταχύτητα στις εξελίξεις. Φανταστείτε λοιπόν πόσο διωγγώνεται αυτό το θέμα, να μην πω πρόβλημα του αναλφαβητισμού, και άρα θα πρέπει με κάποιες δράσεις κάπως να τον αναχαιτήσουμε αυτό. Και όχι μόνο να τον αναχαιτήσουμε και δεν το βάζουμε αρνητική διάσταση, αλλά να βοηθήσουμε τις νέες γενιές να νιώσουν καλά με αυτό. Να νιώσουν καλά και απενεχοποιημένα με τη χρήση του χρήματος. Λοιπόν, στέκομαι σε αυτό που λέτε για τους χρηματοοικονομικά αναλφάβητους ανθρώπους και από ό,τι βλέπω από το πρώτο κιόλας βιβλίο, αποταμιεύοντας για το μέλλον μας, έτσι ξεφυλίζοντάς το, έχω τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσω αρχικά ότι για να γίνουν οικονομικά, χρηματοοικονομικά γράμματοι από μικρή ηλικία οι μαθητές, άρα και μελλοντικοί πολίτες, βλέπω ότι τμηματικά δομούνται ακόμα και με το να ξεκαθαρίζουν έννοιες όπως ανάγκες και επιθυμίες. Ακόμα και αυτό το τόσο απλό μπορεί να είναι συγκεχημένο στο μυαλό πολλών παιδιών και ανθρώπων. Νομίζω ότι είναι συγκεχημένο. Και ξαναλέω, δεν είναι μόνο συγκεχημένο στην ελληνική πραγματικότητα και στο ελληνικό νοικοκυριό και στα πολλοδεμάνω στα παιδιά. Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Η ανάγκη με την επιθυμία μπλέκεται.
πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε τις ανάγκες από τις επιθυμίες για να βάλουμε προτεραιότητες στο τι κάνουμε και στο τι δεν κάνουμε τώρα. Ακόμη και η αποταμίευση, που χαρακτηριστικά διαπραγματεύεται το πρώτο βιβλίο, ιδιαίτερα με επιτυχημένο τρόπο, θα έλεγα, είναι μια μελλοντική κατανάλωση. Είναι αυτό που λέω, όχι τώρα, γιατί θα χρειαστώ αυτά τα χρήματα αύριο. Δεν είναι η αποταμίευση για την ανάγκη. Αυτό που λέγανε οι παππούδες μας, μάζευε για μια ώρα ανάγκης. Έχουμε πολύ ωραίες παροιμίες. Ναι. Φασούλη το φασούλη γεμίζει το σακούλι. Τα λέμε. Νομίζω, ναι, η σοφία αυτή υπάρχει. Απλά πρέπει να μεταδοθεί και με έναν τρόπο διαφορετικό, ίσως, στη νέα γενιά, που είναι πιο έτοιμη να αντιληφθεί οι έννοιες, έχει πολλά ερεθίσματα και νομίζω είναι και πολύ δεκτική. Θα μάθουν τα παιδιά και κάποιους όρους που είναι πολύ επίκαιροι, τους ακούμε παντού, τύπου ομόλογο για παράδειγμα, ή καταθέσεις, ή τέτοια πράγματα που δεν τα συζητάμε στο σπίτι μας, δεν τους τα έχουμε εξηγήσει, τα αγνοούν και ένας ενημερωμένος μικρός ενδυνάμει πολίτης θα είναι και ένας χρήσιμος πολίτης με μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Τα λίγα που μπορεί να αποταμιεύσει μπορεί να τα επενδύσει σωστά για να εξασφαλίσει τις ανάγκες του. Αναμφίβολα. Φυσικά ξεκινάμε αυτή την προσπάθεια με τις βασικές αυτές έννοιες και θα ήθελα λίγο να αναφερθώ σε αυτές τις έννοιες γιατί τις αγγίξατε λιγάκι. Όταν λέμε τώρα χρηματοοικονομική γνώση, είναι ένα τεράστιο πεδίο, καταλαβαίνετε. Θα μπορούσαμε όμως με πολύ έτσι σχηματικό και απλό τρόπο να το πούμε στους τηλεθεατές. Μιλάμε για το πώς ένας άνθρωπος κερδίζει χρήματα, πώς τα αποταμιεύει, πώς τα καταναλώνει, πώς τα επενδύει, πώς ασφαλίζει αυτά που πετυχαίνει στη ζωή του, πώς δανείζεται ή δανείζει και ακόμα και πώς δορίζει. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιες άλλες έννοιες, ήδη έχουμε αγγίξει την έννοια της αποταμίευσης, που θα πρέπει τα παιδιά από μικρή ηλικία λοιπόν να μάθουν. Και οι γονείς, γιατί αυτή τη στιγμή αναφερόμαστε στα παιδιά, αλλά και οι γονείς είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της προσπάθειας. Θέλουμε δηλαδή τους γονείς να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια και βλέπουμε με μεγάλη μας χαρά ότι υπάρχει μεγάλη αγάπη για αυτό που κάνουμε και οι γονείς πραγματικά ενδιαφέρονται και ανταποκρίνονται. Άρα λοιπόν σταδιακά τα παιδιά και ιδανικά σκεπτόμενοι θα μάθουν περισσότερο αυτές τις έννοιες, θα τις κατανοήσουν και να σας πω και κάτι. Το πιο σημαντικό δεν είναι να κατανοήσουν τις έννοιες, είναι να τις χρησιμοποιήσουν. Θα έλεγα ότι το 20% είναι γνώση, το 80% είναι συμπεριφορά. Βιωματικά όμως από ένα σημείο και μετά ξεκινάει όλο αυτό. Αυτό είναι ένα ερέθισμα. Είναι ένα ερέθισμα για να μην μας κοστίζει ακριβά μετά ως κοινωνία όλο αυτό το ελλιπές, θα έλεγα εγώ, κομμάτι της εκπαίδευσης που δεν έχει γίνει ποτέ. Είναι σίγουρα ένα εργαλείο αναπόσπαστο, θα τολμήσω να πω. Και ξεφυλίζοντάς το, συνεχίζω να λέω ότι και μέσα από την εικονογράφηση, που για τα παιδιά είναι πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για τρυφερές ηλικίες, είναι σημαντικό αυτό το μήνυμα αρχικά να περάσει και να γίνει εύληπτο και ακόμα και μέσα από μια εικόνα. Ιδιαίτερη έμφαση λοιπόν και στην εικονογράφηση έχετε δώσει. Δώσαμε μεγάλη έμφαση, γι' αυτό συνεργαστήκαμε με τις εκδόσεις Παπαδόπουλος που έχουν μια μακρά έτσι, πορεία και ποιότητα στη δουλειά τους. Και ειδικά στο παιδικό βιβλίο. Και ειδικά στο παιδικό βιβλίο και κάνετε πολύ σωστά που το αναφέρετε. Συνεπώς και οι εικονογράφοι που ασχολήθηκαν με πολύ μεράκι, με πολύ αγάπη, να μπορέσουν να αποτυπώσουν αυτές τις απλές αλλά σύνθετες έννοιες για ένα μικρό παιδί, με τον πιο καλύτερο τρόπο που θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Να και ρωτήσω, νομίζω το πετύχαμε σε έναν βαθμό. Να ρωτήσω για τους γονείς ή τα παιδιά που τυχαίνει να μας ακούνε τώρα. Αυτά τα δύο βιβλία, πού μπορεί να τα βρει κάποιος και πώς μπορεί να τα προμηθευτεί? Με δύο τρόπους θα έλεγα. Ο πρώτος τρόπος είναι μέσα από τις διάφορες δράσεις που κάνουμε και θα κάνουμε, μπορώ να πω και σχεδιάζουμε να κάνουμε και στην Κρήτη. Άρα σε διάφορες ανοιχτές συγκεντρώσεις που θα κάνουμε, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, ιδιαίτερα με τα σχολεία που έχουμε σαν προτεραιότητα να προσεγγίσουμε, θα είναι ένας τρόπος εκ των δύο. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω των συνεργατών μας και των γραφείων της Ιντεραμέρικα, που έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι μας είναι συνεχώς σε επαφή με τους πελάτες μας, αλλά και τους δυνητικούς μας ανθρώπους που θα μπορούσαν να ενημερωθούν και να πάρουν αυτά τα βιβλία από εμάς. Πολλούνται αυτά τα βιβλία. Όχι, δεν πολλούνται, είναι δωρεάν. Είναι δωρεάν. Είναι δωρεάν, προφανώς. Μάλιστα. Οπότε όπου υπάρχει υποκατάστημα της Ιντεραμέρικαν μπορούμε να πάμε να το ζητήσουμε. Ωραία, τόσο απλά. Τόσο απλά. Νομίζω πρέπει να είναι όλα απλά. Έχετε δίκιο. Πρέπει να είναι όλα απλά και πόσο μάλλον έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Στέκομαι λίγο παραπάνω και στο δεύτερο βιβλίο, γιατί ξεφύλιζα. Θα σας το αποσπάσω για λίγο. Προγραμματίζοντας για το μέλλον μας είναι το δεύτερο βιβλίο, το οποίο αναφέρεται σε ηλικίες, σε παιδιά και εφήβους ουσιαστικά. Ναι. Είναι λίγο πιο. Στο τέχνιο λιγάκι. Είμαστε μεταξύ της ηλικίας των 12-14 ετών εκεί. Και στέκεστε πολύ στο πώς ένας έφηβος, ένα παιδί μπορεί από τώρα να προγραμματίσει το μέλλον του. Είναι αυτή η ασφάλεια που χρειάζεται να έχουμε, νομίζω, μεγαλώνοντας και αυτή η σιγουριά που πρέπει να αισθανόμαστε, αλλά πολλές φορές δεν ξέρουμε από πού μπορούμε να την αντλήσουμε. Συνηθίζουμε να λέμε ότι επικρατεί ένα
ένα μπάχαλο, ένα χάος κοινωνικά. Στην πραγματικότητα όμως ξεχνάμε ότι ο καθένας από εμάς φέρει τη δική του ευθύνη και έχει τη δική του βαρύτητα από την ώρα κιόλας που έρχεται στη ζωή για το να διαμορφώσει μια συνείδηση, να έχει τη δική του προσωπικότητα και τελικά να βάλει το λιθαράκι σε όλο αυτό το μεγάλο puzzle το οποίο ονομάζεται κοινωνία μας. Μέσα από ένα βιβλίο. Και συγκεκριμένα από την πρώτη επαφή σε σχολεία. Mm-hmm. Πώς είναι το feedback, πώς είναι αυτό το οποίο εισπράτεται από τα παιδιά, πώς ανταποκρίνονται, πώς αντιδρούν? Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Μπορώ να σας πω ότι παρά την πολύ θετική άποψη που είχαμε για όλο αυτό το εγχείρημα και την προσπάθεια και τις φιλόδοξες προσπάθειές μας πίσω από αυτό, ήταν ακόμα καλύτερο αυτό το feedback που αναφέρατε. Στα σχολεία που πήγαμε τόσο μαζί με τον κύριο Φίλιππα, όσο και ο κύριος Φίλιππας μόνος του, ήταν εντυπωσιακή η συμμετοχή καταρχήν των γονέων και των παιδιών. Επίσης ήταν εντυπωσιακό σε όγκο καταρχήν τα ερωτήματα και οι διάφορες απορίες που εκφράστηκαν. Καταιγισμός, κυριολεκτικά δεν μπορούσαμε να τα διαχειριστούμε πολλές φορές. Και δεν εννοώ μόνο το βιβλίο, να το πάρω το βιβλίο, αλλά ήταν και μερικά καυτά ερωτήματα που ήθελαν την ίδια στιγμή που υπήρχε εκδήλωση να απαντηθούν. Νομίζω ότι είναι όριμος ο κόσμος πια και η σημερινή συγκυρία βάζει σε μια θέση υπευθυνότητας και τους γονείς και τα παιδιά σιγά σιγά, γιατί γεννιούνται μέσα σε ένα κόσμο που πραγματικά είναι σύνθετος, όπως είπαμε. Δεν θα έλεγα ότι είναι μόνο με κίνδυνος, είναι και μεγάλες ευκαιρίες. Δεν περίμενα να ακούσω κάτι τέτοιο, ότι ο κόσμος, ίσως και με αφορμή την κρίση, ξανασκέφτηκε ότι πρέπει λίγο να προστατεύσει το μέλλον του. Ναι. Χαίρομαι που το ακούω. Και θετικά θα έλεγα, έτσι. Ότι... Όχι μόνο με την έννοια της προστασίας, ναι, αλλά και με την έννοια των επιλογών και των ευκαιριών που έχει αυτός ο νέος κόσμος. Είχα την αίσθηση ότι είναι λίγο στη φιλοσοφία μας, στην νοοτροπία μας, οι Έλληνες να μην προγραμματίζουμε το μέλλον, να μην βάζουμε έτσι στόχους και ναι, να μην θέλουμε. Ό,τι παράγουμε θέλουμε να το καταναλώσουμε τώρα. Ζούμε το τώρα περισσότερο παρά το αύριο. Κοιτάξτε, δεν ισχυρίζομαι ότι έχει αλλάξει αυτό επειδή έχουμε κάποιες εκδηλώσεις με πρώτα θετικά δείγματα ότι ναι, πρέπει να δούμε διαφορετικά το αύριο. Προφανώς αυτό θέλει χρόνο, θέλει παιδεία, θέλει εκπαίδευση. Ξέρετε, η εκπαίδευση είναι ένα ισχυρό όπλο να αλλάξει τον κόσμο, αλλά θέλει χρόνο. Και είναι και ένα τεράστιο οικοδόμημα. Και ένα τεράστιο οικοδόμημα. Και προφανώς χρειαζόμαστε και άλλους συνοδοιπόρους σε αυτό και την πολιτεία κοντά μας και όλοι μαζί να το προσπαθήσουμε. Αλλά πρέπει να το ονειρευτούμε λιγάκι, ξέρετε. Έχουμε σταματήσει καμιά φορά να ονειρευόμαστε και να πιστεύουμε ότι μπορούμε, όπως είπατε νωρίτερα, να πάρουμε και εμείς την ευθύνη που μας αναλογεί. Σαν επιχειρήσεις, σαν πολίτες, σαν γονείς. Να κάνουμε το κάτι. Αυτό το κάτι. Ένα μεγάλο έργο δεν μπορεί να έρθει μόνο από μια επιχείρηση ή μόνο από την πολιτεία να περιμένει. Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα, δεν λένε. Προφανώς. Χρειάζεται συλλογικότητα. Νομίζω λοιπόν ότι δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι αλλάζει τόσο δραματικά το κοινωνικό πεδίο και άρα οι Έλληνες έχουν σε γενικές γραμμές ξεκινήσει να προγραμματίζουν το αύριο με πολύ έτσι οργανωμένο τρόπο, αλλά σίγουρα υπάρχουν δείγματα ανταπόκρισης θετικά που δείχνουν ότι ναι, κάποια πράγματα που δεν τα ξέρουμε ή που τουλάχιστον νομίζαμε ότι τα ξέρουμε και μας οδήγησαν σε αδίέξοδα, δεν πρέπει να τα επαναλάβουμε. Και η ιστορία, όταν επαναλαμβάνεται, λέμε πολλές φορές ότι είναι τραγωδία, γιατί συνήθως δεν έχουμε μελετήσει και δεν έχουμε αλλάξει συμπεριφορές και στάσεις. Και αυτό που πρεσβεύουμε δεν είναι απλά τη γνώση, τη μεταφορά της γνώσης και στις ευαίσθητες αυτές ηλικίες και στους γονείς, αλλά κυρίως στην αλλαγή στάσεων ζωής. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη κουβέντα και για αυτά τα υπέροχα δώρα. Δύο παιδικά βιβλία που ουσιαστικά ανοίγουν ένα άλλο κόσμο και για τα παιδιά και για τους γονείς. Ένα κόσμο που θα θέλαμε να ζήσουμε όλοι. Και ονειρευόμαστε κιόλας. Ονειρευόμαστε. Ας ονειρευτούμε λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ κι εγώ. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, με χαμόγελα και όνειρα θα περάσουμε σε σύντομες διαφημίσεις και μετά επιστρέφουμε με πολλά. Πολλά, μην λείψει κανείς.